Συνεχίζουμε, είμαστε στις οθόνες σας, παρακολουθείτε νέο επεισόδιο, το like της Τετάρτης είναι εδώ και θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο πως όσοι υποφέρετε από αλλεργικές αντιδράσεις, από αλλεργικά προβλήματα, είτε από αλλεργική ρινίτιδα, άσθημα, τροφική αλλεργία, δερματίτιδες, φαρμακευτική αλλεργία, και φυσικά δερματίτιδες είπαμε, ατοπικές δερματίτιδες και γενικότερα αλλεργίες σε εσφίκες και μέλισσες, μπορείτε να βρείτε τη λύση εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς να ταλαιπωρήσετε, χωρίς να ζορίζεστε, χωρίς να εξοδεύετε χρόνο και χρήμα. Όλα αυτά φυσικά σε μια κλινική, οργανωμένη κλινική στην Θεσσαλονίκη, στην Precision Medicine Clinic, Unit Clinic, είναι η κλινική μοριακής ιατρικής, της ιατρικής της ακρίβειας, εκεί όπου πραγματικά θα βρείτε λύση στο πρόβλημά σας. Κάθε λοιπόν ασθενής αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό περιστατικό, γίνεται ξεχωριστά ανάλογα με τον τρόπο διαβίωσης, το που μένει, τις καθημερινές του συνήθειες, τις συνθήκες ζωής του, εργασίας του, την ηλικία του, γενικώς και την γενετική του φύση. Γίνεται λοιπόν μία συγκεκριμένη ατομική διάγνωση και θεραπεία. Εκεί λοιπόν το σύνολο των γιατρών που βρίσκονται στη συγκεκριμένη κλινική θα σας δώσουν πραγματικά την λύση στο πρόβλημά σας. Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης λοιπόν βλέπετε στις οθόνες μας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή και να κλείσετε το ραντεβού σας. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε ένα ακόμη θετικό μήνυμα. Να διαβάσουμε πολύ ωραίες, έτσι, πολύ ωραία μηνύματα, πολύ ωραίες εκφράσεις, πολύ ωραίες συμβουλές από ένα ακόμη βιβλίο αυτοβελτίωσης, θετικής ψυχολογίας και δύναμης με την βοήθεια της συνεργάτηδας αυτής της εκπομπής, της Μαρίας Μαρίνα Σεραφιμίδου. Γεια σας, καλησπέρα, τι μου κάνετε? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και στη θετική σκέψη για θετική ψυχολογία σήμερα θα μιλήσω για ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι της δόκτωρος Τάρα Σουόρτ που λέγεται «Η πηγή. Άνοιξε το νου σου, άλλαξε τη ζωή σου». Από τις εκδόσεις Πατάκη έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το βιβλίο, έχουμε ξαναδιαβάσει απόσπασμά του. Σήμερα διάλεξα ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που έχει σχέση με τη δημιουργία νοήματος και σκοπού στη ζωή μας. Πόσο δηλαδή παίζει καθοριστικό ρόλο να έχουμε ένα σκοπό να μαχόμαστε, να παλεύουμε γι' αυτόν. Ναι. Να μας δώσει έτσι μία... να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε πάμε, φύγαμε, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο. Να νιώθουμε ζωντανοί. Πάμε να δούμε αυτό το απόσπασμα. Να το ακούσουμε. Είναι ισχυρό, λέει, αίσθημα νοήματος και σκοπού που έχει συσχετιστεί με την ευεξία, εγγυάται ότι πορευόμαστε με γνώμονα τους στόχους μας, ότι παρακινούμαστε από ένα πόθο για μια συγκεκριμένη έκβαση, ο οποίος μας δίνει την αντοχή να συνεχίζουμε και πόσο αλήθεια είναι. Πρόκειται για μια σύνθετη, ασυνείδητη εγκεφαλική κατάσταση που σχετίζεται με την επιβίωση και παρέχει εγγυήσεις ότι δεν ενδίδουμε εύκολα σε περισπασμούς, ούτε εκτροχιαζόμαστε από επιβλαβείς συνήθειες ή εθισμούς. Αυτό είναι σημαντικό επειδή οτιδήποτε, από τον ίχνος μηνύματος στο κινητό έως τον εθισμό στο αλκοόλ, η μία διατροφική διαταραχή που μπορεί να έχουμε, μπορεί να μας εκτροχιάσει από τους στόχους μας, έτσι. Όσο πιο ισχυρό είναι το αίσθημα του νοήματος, του σκοπού που έχουμε, τόσο περισσότερο η επιβράβευση προσέγγισης του στόχου μας γίνεται για τον εγκέφαλό μας πιο σημαντική από οποιοδήποτε άλλο περισπασμό που μπορεί να έχουμε από το περιβάλλον μας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό μέχρι εδώ. Το ισχυρό αίσθημα πως η ζωή μας έχει νόημα και σκοπό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να έχουμε κατά νου τη γενικότερη εικόνα όταν δυσκολευόμαστε με μικρότερους επιμέρους στόχους. Αυτό συνιστά και είναι τεράστιο προσόν. Οι άνθρωποι με το ισχυρό αίσθημα πληρότητας που μας χαρίζει το νόημα και ο σκοπός στη ζωή μας, είναι πιο πιθανό να παθιαζόμαστε και να παθιάζονται με αυτό που κάνουν. Όταν άκουσα πρώτη φορά το Steve Jobs να λέει
Αν ακολουθήσεις το πάθος σου θα επιτύχεις, είπα μέσα μου πως ήταν εύκολο να το λέει κάποιος τόσο επιτυχημένος. Μόλις όμως έκανα την επαγγελματική στροφή, γιατί αυτό το βιβλίο μιλάει και για τη στροφή της Dr. Στάρα από ψυχολόγος σε κάτι ίσως που θα ήθελε... Διαβάστε αυτό το βιβλίο, θα το καταλάβετε, είναι πολύ ωραίο. Έκανε μια μεταστροφή από την κλινική ψυχολογία σε κάτι άλλο που της ήρθε, της έκατσε και τελικά αφοσιώθηκε και είπε θα γράψω αυτό το βιβλίο γιατί θέλει να βοηθήσει ανθρώπους να προσπερνούν καθημερινές δυσκολίες. Και συνεχίζω. Όταν λοιπόν βίωσε αυτή τη στροφή η Dr. Τάρα Σουόρτ, βίωσε λέει την απλή αλήθεια αυτής της ρίσης και την πίστεψε πλέον ακράδαντα. Όταν φιλόδοξοι νέοι άνθρωποι με ρωτούν τι να σπουδάσουν ή τι επάγγελμα να διαλέξουν, αυτή τη συμβουλή τους δίνω, καθώς το πάθος μας είναι αυτό που μας εμψυχώνει στις δύσκολες στιγμές. Και νομίζω αυτό είναι αλήθεια. Πάθος για τη ζωή, πάθος για αυτό που κάνουμε, είμαστε σε, εντάξει, μεταβατική περίοδο και το καταλαβαίνουμε. Όμως το να διαβάζουμε βιβλία που να μας εμψυχώνουν και να μας δίνουν, όπως είναι η πηγή, για μένα πάρα πολύ ωραίο, και όλα όσα σας έχω δείξει, νομίζω ότι βοηθάμε την ψυχή μας, βοηθάμε τον εαυτό μας, βοηθάμε το είναι μας το ίδιο. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου γράφετε στα σχόλια από κάτω ή μπορείτε να παρακολουθείτε και το κανάλι μου στο YouTube και να κάνετε εγγραφή ή να μου ζητάτε και κάποια πράγματα που θέλετε να σας αποσαφηνίσω. Εγώ τα δέχομαι όλα. Αυτά προς το παρόν. Λιτσάκι μου, γεια σου. Γεια σε όλους. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πολλά φιλιά. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Μαρίνα μας. Πραγματικά πολύ ωραία τα μηνύματά της, πολύ ωραίες οι συμβουλές της και πολύ ωραίες οι προτάσεις για να αγοράσετε και εσείς τα συγκεκριμένα βιβλία. Να γεμίσετε τη βιβλιοθήκη σας με βιβλία που θα σας μεταφέρουν έτσι μονάχα θετικά μηνύματα. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θετικό θα είναι που θα σας μεταφέρω εγώ. Θα δούμε κατά πόσο είμαστε τσιγκούνιδες ή σπάταλοι ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής μας. Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα που λέει για να δούμε. Ποια είναι η σχέση μας με τα χρήματα, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή πρόσθεση ανάμεσα στην ημέρα, τον μήνα, αλλά και την χρονολογία που έχουμε γεννηθεί. Έτσι λοιπόν, για να βρούμε, θα σας δώσω λίγο χρόνο να το κάνουμε όλοι και να το κάνω και εγώ εδώ, να βγάλω το μολυβάκι μου. Τι πρέπει να κάνουμε. Δώστε μου full screen για να το βλέπουμε όλοι μαζί. Προσθέτουμε. Αυτό ήταν δύσκολο, γιατί θα πρέπει, δεν θα σας πω εγώ τι θα προσθέσω. Προσθέτουμε την ημέρα που γεννηθήκαμε, δηλαδή αν γεννηθήκατε 26 Σεπτεμβρίου, προσθέτετε το 2 και το 6, 8. Έτσι, εγώ γεννήθηκα 5 Μαΐου. Άρα 6 Μαΐου, συγγνώμη. 6 και 5 ίσον 11. Μετά προσθέτετε 1-1, Γιάννη, κάντε και εσύ. Έναν τους αριθμούς της χρονολογίας γεννήσεώς σας. 1980, το άλλο δεν το λέω, αλλά αν κάνετε αφαίρεση μετά θα το βρείτε. Τέλος πάντων. 9 και 1, 10, 18. 3, 4, 5. Εγώ είμαι το 5, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είμαι το 5. Ή δεν είμαι το 5. Μισό λεπτάκι λίγο. 6 και 5, Γιάννη. 11 και 10. Βγήκα. Ναι. Ναι, είμαι το 5. Λοιπόν, εγώ είμαι το 5. Βρήκατε εσείς τους αριθμούς που είστε. Ποιος αριθμός είσαι, Γιάννη? Μα κάνε πρόσθεση. Την ημέρα που γεννήθηκες, παράδειγμα, πότε γεννήθηκες? 4. 9, 4 και 9, 13. Mm-hmm. Ναι. Του. Άρα 13 και 4. Όχι. 13 και 2. Ναι. 13 και 4. Ναι, 13 και 4, 17. Mm-hmm. 7 και 1. 8. Άρα είσαι το 8. Μέχρι το 9, λοιπόν, θα πρέπει να βγάλετε έναν αριθμό μέχρι το 9. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβολίζει σε σχέση με τα χρήματα όσοι η πρόσθεση της ημερομηνίας γέννησής σας είχε αποτέλεσμα το 1. Κάτι μου κάνουν τα μαλλιά μου.
Σε σχέση με τα μαλλιά θα έπρεπε να μου πούνε εμένα. Πιθανότατα λοιπόν εσείς που είχατε τον αριθμό 1 να έχετε ένα οικονομικό αβαντάζ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας και ξεκινάτε καινούργια πράγματα τα οποία, με τα οποία καταφέρνετε να κάνετε και μια μικρή περιουσία. Δεν σας αρέσει ούτε να σας χρωστούν ούτε και να χρωστάτε. Ωστόσο στην πορεία θα διαπιστώσετε ότι τα χρήματα και η ευημερία σας θα προσελκύσουν κοντά σας περισσότερα πρόσωπα από ότι ο χαρακτήρας σας αυτός καθ' αυτός. Άρα σε εσάς που έχετε το 1, σας πλησιάζουν για τα λεφτά. Λίγο προσοχή. Σε εσάς που έχετε αποτέλεσμα τον αριθμό 2, τίνετε να βάζετε τις ανησυχίες και τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σας. Ως εκ τούτου ξοδεύετε και την ενέργεια του χρήματος, αλλά και τη δική σας, για αυτούς αντί για εσάς. Είστε τόσο γενναιόδοροι στο σημείο που μπορεί να θεωρηθεί και ελάττωμα. Θα συναντήσετε απογοητεύσεις και καθυστερήσεις, κυρίως σε επιχειρήσεις και χρηματοδοτήσεις. Επειδή ταυτόχρονα αγαπάτε και την πολυτέλεια, μπορεί να δανείζεστε και να αυξάνετε το χρέος σας προς τους τρίτους. Ο αριθμός 3, εγώ είπαμε το 5. Ο αριθμός 3 θεωρείται τυχερός για να προσελκύσετε χρήματα. Ωστόσο, χαρακτηριστικό είναι ότι όσο πιο εύκολα σας έρχονται εσάς που έχετε αποτέλεσμα 3, τόσο και πιο εύκολα τα σπαταλάτε. Δεν τα αποτοαμιεύετε καθόλου. Βίκη, εσύ τι αριθμό έβγαλες? 7. Πολύ ωραία. Όμως, αν στριμωχτείτε, πάντα θα υπάρχει κάποιος να σας ξελασπώσει και να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση και έτσι γενικότερα κάτι θα γίνει ώστε να εξοφλείτε τα χρέη σας στο ακέραιο. Εσείς που έχετε αποτέλεσμα τον αριθμό 4, πρέπει να εργαστείτε πολύ σκληρά. Για κάθε ευρώ που βγάζετε, μιας και ο αριθμός 4 δείχνει επιμονή στην εργασία αλλά και οικοδόμηση των βάσεων. Τα χρήματα δεν έρχονται εύκολα σε εσάς, ενώ είναι πιθανόν στη νεαρή σας ηλικία να ήσασταν πολύ φτωχοί. Με αφοσίωση όμως, πειθαρχία και προνοητικότητα, είναι πιθανόν να αυξήσετε τα εισοδήματά σας μέσω κάποιων επενδύσεων. Μην το βάζετε λοιπόν κάτω. Πάμε σε μένα, για να δούμε τώρα αν αυτό μου βγει εμένα σωστό. Συνεχίζω, αλλιώς δεν διαβάζω την υπόλοιπη έρευνα. Είστε, λέει, καλός στις επιχειρήσεις, τον αριθμό 5, όσοι βγάλατε 5. Και σε θέση να ευδοκιμήσετε, λέει, εφόσον παραμείνετε εστιασμένοι, οργανωμένοι και στα πλαίσια του προϋπολογισμού σας. Καλά. Είστε φιλάνθρωποι και ως εργοδότες αντιμετωπίζετε άψογα τους υπαλλήλους σας. Δεν έχω υπαλλήλους. Αλλά αν είχα, θα τους αντιμετώπιζα άψογα. Θεωρείτε ότι τα χρήματα δίνονται από το σύμπαν για καλό, για φουστάκια δηλαδή, και συχνά ανταμείβεστε για τη θετική σας τάση και τις πράξεις σας με περισσότερα. Λολ. Νομίζω ότι είμαι περισσότερο 3. Αυτό που λέει, σπαταλάς ό,τι έχεις και όταν στριμώχνεις κάποιος εξελασπώνει. Λοιπόν, πάμε στον αριθμό 6. Ο αριθμός της αυθονίας, εσείς που έχετε αποτέλεσμα 6, είναι ένα συχνό φαινόμενο. Οι άνθρωποι που ανήκετε σε αυτόν τον αριθμό να κληρονομείτε από την οικογένειά σας χρήματα και ακίνητα. Μπορεί να μην ήμουν το 6. Ό,τι βάζετε στο μυαλό σας, γενικότερα, συνήθως το πετυχαίνετε, αφού έχετε και τις ανάλογες βοήθειες. Μπορεί να μην αποκτήσετε αμύθιτα πλούτη, αλλά σίγουρα θα έχετε μία ευκατάστατη ζωή, εσείς τα εξάρια. Βίκη, σου έρχομαι. Αριθμός 7. Είσαι επιρρεπή σε οικονομικές προκλήσεις. Λόγω της εκκεντρικότητας του αριθμού 7. Θα έχεις ευημερία, όμως δεν θα κυνηγήσεις, Βίκη μου, τα χρήματα. Δεν τα κυνηγάς. Είναι πιο πιθανόν πάντως να σου έρθουν γενικότερα και να γίνεις πλούσια ή πλούσιος από μία πρωτότυπη ή παράτολμη ιδέα. Το μειονέκτημα γενικότερα ή το αρνητικό γνώρισμα του αριθμού 7 είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσετε τα λεφτά σας για ανήθικους σκοπούς. Πού ξοδεύεις τα λεφτά σου, Βίκη, τα βράδια? Και πάμε στον αριθμό 8. Γιάννη, για να δούμε σε χαρακτηρίζει καθόλου αυτό που θα έχει δείξει το αποτέλεσμα. Ο αριθμός 8 συμβολίζει πλούτο από τη μία πλευρά, αλλά και ακραίες απώλειες από την άλλη. Το μήνυμά του είναι ότι θα πρέπει να ξοδεύεις χρήματα για να σου έρθουν πάλι. Όσο λοιπόν ξοδεύεις χρήματα, τόσο σου έρχονται πίσω, Γιάννη μου, τα χρήματα. Δίνεις, παίρνεις. Οπότε, όσες φορές επιχειρήσεις να αποταμιεύσεις, θα σου συμβαίνει κάτι και θα τα χάνεις. Εγώ θα έπρεπε να μου το 8. Είναι αυτό? Όχι.
Λες να μην μετρήσαμε σωστά τους αριθμούς μας. Λοιπόν, έχει παρατηρηθεί επίσης ότι τα άτομα που ανήκουν στο 8 κάνουν αρκετά έξοδα προκειμένου να διατηρήσουν έναν ακριβό τρόπο ζωής. Όχι. Αλλάζουμε. Παίρνεις 5 να πάρω 8. Το 5 ήταν ο αδερφός μου. Το 5 λέει είσαι καλός στις επιχειρήσεις, φιλάνθρωπος, ανεργοδότης, άψογα με τους υπαλλήλους σου και κάνεις και φιλανθρωπίες. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε σε εσάς, στο νούμερο 9, που έχετε βγάλει αποτέλεσμα 9. Προσελκύεται εύκολα και αβίαστα το χρήμα και πολλοί θεωρούν ότι έχετε το άγγιγμα του μύδα. Όμως, ο αριθμός 9 δηλώνει και τον ανθρωπισμό. Και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν συχνά δεν κρατούν όλα τα πλούτη για τον εαυτό τους, αλλά τα μοιράζουν απλόχερα με διάφορες φιλανθρωπίες. Ωστόσο, δεν πρόκειται να σας τελειώσουν ποτέ. Σας παρακαλώ. Όσοι είχατε τον αριθμό 9, 24, 610, 42, 296, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί, γιατί μιας και είστε φιλάνθρωποι, μπορείτε να κάνετε μια ωραία φιλανθρωπία στο Λιτσάκι, γιατί όχι. Τώρα, από αυτά που, αφού μας δείξανε οι αριθμοί πώς χειριζόμαστε και ποια είναι η σχέση μας με το χρήμα, πάμε να δούμε και κάποια ιδανικά επαγγέλματα, τα οποία πραγματικά δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι υπάρχουν. Τι κάνετε, για τόσο σας στένεστε. Φιλανθρωπία. Α, φιλανθρωπία, ναι, ακριβώς. Αν βγάζεις το 9, απόστολέ μου, 42-296, τηλεφωνάκι και θα τα βρούμε μετά. Υπάρχουν λοιπόν, λένε ότι είναι πολύ καλό να κάνεις τη δουλειά που αγαπάς ή μάλλον η δουλειά που κάνεις να είναι και αυτή που έχεις επιλέξει και να σου προσφέρει πέραν των χρημάτων για την επιβίωσή σου, να σου προσφέρει έτσι και ψυχαγωγία και όμορφες στιγμές και γενικότερα να σε διασκεδάζει και να σε χαλαρώνει. Υπάρχουν κάποιες δουλειές που πραγματικά αν τις ακούσετε, αν τις δείτε και θα τις δείτε και θα τις ακούσετε στο επόμενο βίντεο, μοιάζουν εξωπραγματικές. Είναι οι δουλειές που νομίζω όλοι θα ονειρεύουν να κάνουν. Είναι τόσο ευχάριστες, τόσο διασκεδαστικές και έχουν και τρομερές οικονομικές απολαβές. Σε συνεργασία με το Lab of Ten, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα χορταστικό βίντεο με 10 επαγγέλματα που πραγματικά θα ήθελε ο καθένας να κάνει στη ζωή του και έτσι δεν θα έπαιζε και κανένα ρόλο, νομίζω μετά, το ποιος αριθμός θα έβγαινε βάσει τις ημερομηνίες μας για να δούμε και ποια είναι η σχέση μας με τα χρήματα. Πάμε να το απολαύσουμε. Λένε ότι αν βρεις μια δουλειά που αγαπάς, τότε δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου. Ως παιδιά, ονειρευόμαστε να γίνουμε τα πάντα, από αστροναύτες μέχρι οδηγοί τρένων, δάσκαλοι μέχρι pop star ή επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αλλά ίσως μπορούμε να ονειρευτούμε κι άλλα. Εδώ είναι 7 καταπληκτικές θέσεις εργασίας που ποτέ δεν θα πιστεύατε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν στην πραγματικότητα. Κτίστης Lego. Φανταστείτε να πληρώνεστε για να παίζετε με τουβλάκια. Να δημιουργείτε τεράστιους ουρανοξύστες, μοντέλα εργασίας, αυτοκινήτων και τρένων και να οικοδομείτε ομοιώματα ζώων από τουβλάκια Lego. Αυτό ακριβώς κάνει ο Άλεξ από το Manchester για να ζήσει. Κτίζει κόσμους από το μηδέν με μια ατελείωτη στίβα από τουβλάκια Lego με σκοπό να υλοποιήσει μια ιδέα που έχει στο μυαλό του. Κάτι που επαγγελματίες αποκαλούν κατασκευαστής ομοιωμάτων. Ο Άλεξ κάνει αυτή τη δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια και όπως λέει ο ίδιος, δεν θέλει να μεγαλώσει. Ο άνδρας αυτός θεωρείται μάστερ στα Lego. Μπορεί να φτιάξει ολόκληρους κόσμους από το μηδέν, χωρίς να έχει καν σχέδια μπροστά του. Έχει απλά μια ιδέα και πάντα καταφέρει να την υλοποιεί. Πώς να οδηγείς θωρακισμένο τάγκ. Οι περισσότεροι από εμάς προσπάθησαν να πάρουν το δίπλωμα οδήγησης στα 18 γενέθλιά μας και άρχισαν να μαθαίνουν να οδηγούν λίγο αργότερα. Αλλά φανταστείτε να προσπαθείτε να μάθετε να οδηγείτε με ένα τάγκ. Γνωρίστε τον Τοντ, ο οποίος διδάσκει φανατικούς του είδους πώς να τα καταφέρουν και οδηγούν θωρακισμένα οχήματα. Ο Τοντ διδάσκει ανθρώπους όλων των ηλικιών πώς να οδηγούν τάγκ εντός και εκτός δρόμου και οργανώνει ακόμη και πάρτι οδήγησης με τάγκ για παιδιά ηλικίας μόλις 6 ετών. Δεν είναι τόσο εύκολο να οδηγήσεις όσο νομίζεις. Τα τάγκ είναι περίεργα στο χειρισμό, λέει ο Τοντ, έτσι μπορεί να είναι δύσκολο να κάνετε κυκλικούς ελιγμούς. Και δεν υπάρχει καν ραδιόφωνο για να ακούσετε το αγαπημένο σας κομμάτι στις μετακινήσεις σας. Επίσης, εμπλέκεται και σε μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή 5 ράβδους χρυσού εμφανίστηκαν μέσα σε ένα παλιό τάγκ του Ιρακινού στρατού από το συλλέκτη βαρών μηχανημάτων από τη Βρετανία Τοντ Τσάμπερλεϊν. Είχε αγοράσει το άρμα μάχης στο eBay, δαπανώντας 35.000 ευρώ. Ανιχνευτής καρχαριών. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό για τους καρχαρίες
είναι ότι αν δείτε κάποιον θα κολυμπήσετε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Μαρκ, η δουλειά του οποίου είναι να ψάχνει για καρχαρίες στα ανοιχτά των ακτών της Σκωτίας και να παίρνει τους επισκέπτες τουρίστες σε βάρκες για να κολυμπήσουν μαζί του. Δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο ψάρι του Ηνωμένου Βασιλείου που ο Μαρκ πρέπει να συνεργαστεί. Βλέπει επίσης φάλαινες όρκες. Ο Μαρκ ψάχνει για ασκούμενος, οπότε αν αισθάνεστε αρκετά γενναίοι, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί του, ώστε να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα. Υπάλληλος στο Μουσείο Madame Tissot. Εκτός από το Βρετανικό Μουσείο, το διάσημο ρολόι του Big Ben, τα ατελείωτα πάρκα και τα πολυάριθμα εμπορικά κέντρα, τα περίπου 10 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται το Λονδίνο κάθε χρόνο, δεν παράλειπουν να περάσουν από το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της Madame Tissot. Υπάρχουν βέβαια και μικρότερα μουσεία σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά αυτό είναι το πιο διάσημο. Το μέσο όρο κατασκευής ενός Κέρινου ομοιώματος στο Μουσείο Madame Tissot χρειάζεται περίπου 26 εβδομάδες, χρησιμοποιώντας μακιγιάζ και ειδικές περούκες στο κεφάλι τους. Αν ονειρευόσασταν πάντα να στυλιζάρετε μαλλιά πλουσίων και διάσημων, είναι μια ευκαιρία. Διότι υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που ασχολούνται με αυτό. Έχουν σπουδάσει ειδικές επιστήμες και είναι καλύτεροι στον τομέα τους, διότι και τα κέρινα ομοιώματα χρειάζονται φροντίδα. Σχεδιαστής φωτισμού. Δεν χρειάζεται μόνο ένας καλλιτέχνης με πλατινινούς δίσκους όπως η Αντέλ ή ο Ed Sheeran για να φέρει μια σκηνή σε ζωή. Αν και δεν είναι εκεί πάνω στο προσκήνιο, ο ειδικός σχεδιαστής φωτισμού, ο Patrick, πιέζει όλα τα κουμπιά και έχει τη δύναμη να βυθίσει όλη την αρένα στο σκοτάδι, όπως έκανε σε μία από τις πιο πρόσφατες συναυλίες του Stevie Wonder. Οι σχεδιαστές φωτισμού έχουν τις καλύτερες θέσεις στο σπίτι και πληρώνονται για να είναι εκεί. Ο James Woodruff, ένας Άγγλος καλλιτέχνης ειδικός στα εφέ φωτισμού και στο σχεδιασμό τους, έκανε πάταγο με αυτή του την ιδιότητα. Θεωρείται ο κορυφαίος και πολλοί άλλοι θέλουν να του μοιάσουν. Αν λοιπόν και σένα αρέσει να παίζεις με τα φώτα και να οργανώνεις ένα event, τότε αυτό το επάγγελμα είναι το ιδανικό. Σχεδιαστής roller coaster. Θα πιστεύεις ότι μπορείς να βρεις δουλειά σχεδιάζοντας μερικές από τις πιο συναρπαστικές βόλτες του κόσμου? Ο Άνδριο έκανε το σφάλμα ως έφηβος και σπούδασε σκληρά στο πανεπιστήμιο. Τώρα βέβαια σχεδιάζει τρενάκια roller coaster για τις οικογένειες που θέλουν να τα απολαύσουν και είναι υπεύθυνος να σας κάνει να αισθανθείτε όλη τη G-Force σε κάθε στροφή. Με 14 χρόνια εμπειρία στη θεματική ψυχαγωγία, δημιουργεί συναρπαστικά θεματικά αξιοθέατα και θεματικά πάρκα για όλες τις πτυχές της βιομηχανίας αναψυχής. Από τις πρώτες έννοιες και τις συναρπαστικές προτάσεις που πολλούνται στους πελάτες και επενδυτές μέχρι την πλήρη δημιουργική παράδοση. Ένας σχεδιαστής roller coaster χρειάζεται αρχιτέκτονες, μηχανικούς και διάφορους ειδικούς και διαχειριστές έργων για να προσφέρει μοναδικά θεματικά αξιοθέατα και θεματικά πάρκα για όλες τις πτυχές της βιομηχανίας αναψυχής. Έτσι, κάποιος που έχει σπουδάσει σε όλα αυτά είναι ο ιδανικός για αυτή τη δουλειά. Δοκιμαστής κρεβατιών. Το να πληρώνεσαι για να κοιμάσαι. Αυτό κι αν είναι ονειρεμένη δουλειά. Το 2001, η Roisin Madigan κέρδισε $1,600 για να δοκιμάζει κρεβάτια για λογαριασμό της εταιρείας πολυτελών κρεβατιών Simon Hold. Κάθε μέρα πήρα μήνα η Roisin απολαμβάνει τον ύπνο της στα καλύτερα κρεβάτια και έγραφε σε ένα blog τις εμπειρίες της. Ο Γου απ' την άλλη 37 ετών γράφει κριτικές για το πόσο άνετα είναι τα κρεβάτια σε μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας, αφού πρώτα τα εξετάσει ενδελεχώς. Οι τομείς τους οποίους καλείται να βαθμολογήσει είναι η ποιότητα των σεντονιών, τα υλικά του παπλώματος, ο θόρυβος του κλιματιστικού και οι πηγές φωτός. Οι δοκιμαστές κρεβατιών, αφού προσληφθούν, επιλέγουν οι ίδιοι ξενοδοχεία, μένουν εκεί τουλάχιστον για ένα βράδυ και γράφουν online κριτικές ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες. Γράφω για τη μάρκα των σεντονιών, τα υλικά τους, το θόρυβο του κλιματιστικού και τις πηγές φωτός, αναφέρει ο Γου, προσθέτοντας ότι ακόμα και ένα φωτεινό ρολόι δίπλα στο κρεβάτι μπορεί να τον κρατήσει ξύπνιο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στις οθόνες σας.